Από το επευλεπόμενο του κανονικού. Ο χρόνος μας σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πάρα πολύ. Προσπαθήστε. Που θέλω, κατανόηση και από εμάς και από εσάς. Η αιτία που ζήτησα το λόγο να μιλήσω είναι για τη λαϊκή αγορά της αξιούχωρης. Όχι για τον κανονισμό της υγείας, για τη λαϊκή αγορά της αξιούχωρης. Πολύ ωραία σύντομα, σας παρακαλώ. Όλοι ξέρουμε ότι εδώ και δύο εβδομάδες και αύριο είναι Τρίτη, η λαϊκή αγορά της αξιούχωρης είναι σε αναστολή της υγείας. Θα ήθελα επιδιωκάτε να πω λίγο την ιστορία της αναστολής λειτουργίας. Σεβαστήκαμε εμείς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ανοίξει το τέλος. Τη σεβαστήκαμε, την κάναμε δεκτή και προχωρήσαμε σε συνεργασία με τον Δήμο να βάλουμε τους εκθέτες, τους 32 εκθέτες στα ιστοτέλους, μέσα στο χώρο της λαϊκής, ούτως ώστε να ανοίξει η πλευρά στα ιστοτέλους. Αφορά, συγγνώμη που σε διακόπτω, κύριε Μανουσάκη, δεν θα κάνουμε το ζημό αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, να συνεχίσετε. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή τη διαδικασία, βρίσκουμε από τον Δήμο μια ανακοίνωση με τα έγγραφα θα καταθέσω όλα στο περιοδείο, η οποία τοποθετεί αυθαίρετα, χωρίς συνεργασία Δήμου, Σωματείου ή βγάζοντας το Σωματείο απ' έξω χωρίς, η σύσταση κάποιας επιδιωκής, τους εκθέτες με το... Δεν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό θα μας πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Έχω εδώ την κατάσταση. Μετά την πρώτη απεργία που έγινε 19 Μαρτίου, μας ζήτησε ο Δήμαρχος μία συνάντηση σε αυτή την αίθουσα, την κάναμε τη συνάντηση και μας ζήτησε να του προσκομίσουμε προτάσεις, τις οποίες τις καταθέσαμε, θα σας καταθέσω και εσάς, τις καταθέσαμε στον Δήμαρχο. Ξαναέγινε συνάντηση στο γραφείο του Δήμαρχου και τις απέδειξε παντελώς. Όχι, είναι κατά τον τύπο, αλλά πλέον επειδή στον τύπο υπάρχουν ανακοινώσεις του Σωματείου, υπάρχουν και ανακοινώσεις του Δήμου και οι δημότες πλέον δεν έχουν εικόνα, καταθέσαμε τις προτάσεις μας στο γραφείο του Δήμαρχου, παρουσία και των συνεργατών του, τις οποίες απέδειξε. Ζητήσαμε επανειλημμένα συνεργασία, την οποία και αυτή τη συνεργασία την απέριψε. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη για τις μετακινήσεις, τις αλλαγές θέσεων και όλα τα σχετικά που έχουν να κάνουν με το τρόπο λειτουργίας της λαϊκής. Όχι τον κανονισμό λειτουργίας που έως και σήμερα δεν υπάρχει στο Δήμο Παιωνίας. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Ο Γενικός με ζήτησε να του περισκομίσω την νομοθεσία. Δεν νομίζω να είναι αρμοδιότητά μας. Θα σας καταθέσω και την νομοθεσία, πώς γίνονται οι αλλαγές, πώς γίνονται οι τοποθετήσεις πάντων και πώς γίνεται μια λαϊκή να έχει έμπειρη λειτουργία. Κάτι το οποίο από το Δήμο Παιωνίας ως σήμερα δεν είχαμε κανένα νεότερο. Ανταυτού, ο Δήμος Παιωνίας μας έστειλε στα email αυτό το έγγραφο, το βλέπουν όλοι οι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να το αναγνώσω. Σας ενημερώνω σύμφωνα με τα 62 του νόμου 48-49 του 2021, η αυθαίρετη δραστηριοποίηση πολιτή σε θέση διαβοητική αυτή που έχει καθοριστεί αποτελεί παράβαση με την οποία επιβάλλεται περίπου 500 ευρώ. Β' η επέκταση εγκατάσταση πόλης πέρα τη συγκεκριμένη αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλεται περίπου 500 ευρώ. Δήμος Παιωνίας, εκ της υπηρεσίας. Έχω κάνει μια πλήρη αντιδήμαρχο, τέτοιο έργο δεν έχω. Εκ της υπηρεσίας, ανυπόγραφο βία, το οποίο στάθηκε και στα email των συναδέλφων. Αν δεν είναι αυτό απειλή, θέλω να μου πει αν όντως αντιδήμαρχο τι είναι. Στην πορεία, ο κανονισμός λειτουργίας του Δήμου Παιωνίας που στάθηκε στην αποκεντρωμένη απορρίφθηκε γιατί χωρίς λόγους και αιτίες. Τους έχουμε εδώ, τους ξέρετε, θα τους συζητήσουμε μετά. Ολοκληρώσατε. Σε ένα λεπτό. Ακριβώς ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό, ακριβώς ολοκληρώσατε. Προχωρήσατε ο Δήμος Παιωνίας στην ιδιωτική κίνηση του κανονισμού λαϊκών αγορών. Το οποίο το φαίνεται και ψήφισε σήμερα. Ο κανονισμός λαϊκών αγορών, ο σημερινός, δεν έχει καμία εισήγηση από τους κοινοτάκες και από το πρακτικό της επιτροπής διαβούλευσης, από το οποίο δεν κληθήκαμε, νόμιμα δεν κληθήκαμε, αλλά νομίζω ότι κάναμε τόσο σοβαρό θέμα, οφείλαμε να κληθούμε. Η πρώτη συνεδρίαση ήταν όλοι απόντες, στη δεύτερη συνεδρίαση ήταν ένας παρόν, από τους 40 ένας παρόν, και το φαίνεται ότι ήταν ομόφωνη απόφαση
της Επιτροπής Διαβούλευσης με ένα παρόντα του 40. Αυτό είναι βάσει του κανονισμού. Συμφωνώ. Συμφωνώ, είναι νόμιμο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Όχι, τελειώνω. Εγώ ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να μας δώσει την εντολή να ανοίξουμε στην Λαϊκή Αγορά της Αξιούπολης και να προχωρήσει η διαδικασία, η νόμιμη διαδικασία τοποθέτηση των εκθετών και τοποθέτηση στις θέσεις που θα κάνουν. Αυτό ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει όλη η διαδικασία νόμιμη και όχι κατά επιλογή κάποια διδυμάτων, κάποιου υπηρεσιακού παράγοντα. Ευχαριστούμε.